Καλώς τους. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Η στήλη είναι του Θέμου του Ρίγα αυτή. Που είναι καλεσμένος του Θέμου του Ρίγα που κατά δυστυχία ήρθε και στη δική μας την εκπομπή. Ο κύριος Χρονόπουλος, ο Δημήτρης Χρονόπουλος που είναι μαζί μας, πρέπει να σας πω ότι μας κάνει πολύ μεγάλη τιμή που είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή. Διότι είναι ένας άνθρωπος που έχει αναγάγει τη ζαχαροπλαστική σε τέχνη. Καλά τα λέω. Τώρα τι να απαντήσει, καλά τα λέει. Θέμο, καλά τα λέω. Λες πάρα πολύ λίγα. Θα το φουσκώσουμε λίγο το θέμα. Ποιος είναι ο άνθρωπος που μας έφερες εδώ? Σύστησέ τον. Λοιπόν, πολλοί μάλλον τον ξέρουν. Πολλοί μπορεί να τον ξέρουν, αλλά τον ξέρει αρκετός κόσμος. Δηλαδή, οι επαγγελματίες τον γνωρίζουν όλοι και θέλουν να του μοιάσουν. Μάλιστα, δηλαδή, οι ζαχαροπλάστες, κυρίως οι μάγειρες. Όχι τόσο πολύ, γιατί εντάξει, οι μάγειρες είναι οι ζαχαροπλάστες, ναι, του Αλμυρού. Δημήτρης Χρονόπουλος είναι μεγάλος δάσκαλος. Έχουμε μάθει από αυτόν πάρα πολλά πράγματα. Είναι από, για μένα από αυτούς που ξεκίνησε τον γκουρμέ, την γκουρμέ ζαχαροπλαστική στην Ελλάδα. Και Δημήτρη, θέλω να σε ρωτήσω πώς σου ήρθε. Κύριε Δημήτρη, θέλω. Κύριε Χρονόπουλε. Μάλιστα. Πώς μου ήρθε η ζαχαροπλαστική? Ήταν κάτι που σκεφτόσουν από πάντα ή προέκυψε στην πορεία? Προέκυψε. Απλά στην πορεία έγινε μεγάλη αγάπη και δεν έχω ασχοληθεί με τίποτα άλλο. Μ' αρέσει τόσο πολύ. Εδώ και 22 χρόνια. Αγαπάς τη δημιουργία στη ζαχαροπλαστική ή τη γεύση των γλυκών? Και τα δύο. Είναι, πώς φαίνεται πάντως? Ευχαριστώ πολύ τη μητέρα μου για αυτό που μου έδωσε και δεν παίρνω. Για το DNA τρώει και δεν παχαίνει. Ναι. Δόξα τω Θεώ. Τι σημαίνει για σένα ζαχαροπλαστική? Ζαχαροπλαστική είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Δημιουργία, φαντασία και χαρά. Και ευτυχία, έχει όλα αυτά τα συναισθήματα. Είναι πολύ ωραίο. Πολύ για εμά που τρώμε τα έργα σα, ναι, είναι ευτυχία και χαρά. Ευτυχία. Και για εσά. Που τα απολαμβάνετε. Να σου πω κάτι, Δημήτρη. Εγώ τη φοβάμαι λίγο τη ζαχαροπλαστική. Τη μαγειρική πε, εντάξει. Άντε, κάτι γίνεται, το σώζει το πράγμα. Αλλά τη ζαχαροπλαστική την έχω λίγο σαν χημεία στο κεφάλι μου. Επαγγελματική ζαχαροπλαστική, ίσω να είναι κάπω έτσι. Δεν αλλά... το φτάνω καν σε αυτό το επίπεδο. Αυτό που θα κάνουμε σήμερα θα δείτε ότι είναι πολύ απλό. Και για λοιπόν, πάρα πολύ απλό. Για όλο τον κόσμο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τους δύο, γιατί δεν ήρθες απλά να συζητήσουμε, αλλά καταδέχτηκες να μπεις στην ταπεινή μας κουζίνα και μαζί με το Θέμο Ρίγα να μας δείξετε, όχι μόνο σε μένα και την Ανδριανή, αλλά και σε όλο τον κόσμο, μια συνταγή. Υπόσχεστε ότι θα είναι εύκολη και απλή? Είναι πολύ εύκολη και πάρα πολύ απλή. Και θα φτιάξουμε τι? Κάνουμε τρουφάκια με σοκολάτα γάλακτος, που θα τα αρωματίσουμε με κανέλα και βανίλια. Αγαπημένα υλικά, αγαπημένες γεύσεις, μνήμες, αναμνήσεις. Τι σούπερ. Αυτά που σας έλεγα ότι έφαγα 5 πριν, από αυτά θα φτιάξουμε τώρα. Η αγαπημένη δική σου γεύση, το αξεπέραστο για σένα γλυκό? Το αξεπέραστο γλυκό, σοκολάτα. Με... Να αγαπάς τη σοκολάτα. Σ' αγαπάει κιόλας. Έχετε καλή πολύ, σχέση, διάβασα. Σε λένε και τα τελευταία και χρόνια έχουμε πολύ καλή σχέση με τη σοκολάτα. Να κρατήσει αιώνια. Ξεκινάς, ας πούμε, το βράδυ και. Και πας και τρως σοκολάτες. Έχει τύχει το πολλές κάνεις. Φορές. Κοιμάται και με σοκολάτα έχει, μαζί. Έχει τύχει πολλές πολύ φορές. Πολύ ωραία. Πότε εμπνέει σε μια συνταγή? Αυτό δεν έχει ώρα. Ακόμα και όταν κοιμάσαι μπορεί και να σου φέρνεις. Και όταν κοιμάσαι μπορεί να σηκωθείς. Και να αρχίσεις να γράφεις. Και να αρχίσεις να γράφεις. Η συνταγή που δημιουργείται στο κεφάλι ή στους γευστικούς κάλικες εντός του στόματος? Στο στόμα. Μία που το φαντάζεσαι μου. Και μία που το έχεις στη γεύση σου. Και ήδη το νιώθεις. Αρχίζουν οι σελογόνια, δένεις και εκρίνουν. Λοιπόν, πες εδώ στο μπιτσιρικά τι να κάνει για να ξεκινήσουμε. Ο Θέμος πρέπει να ξέρετε, είχαμε συνεργαστεί στη Σπονδή για 3 χρόνια. Η Σπονδή, να πούμε σε αυτούς που δεν ξέρουν, είναι ένα από τα κορυφαία εστιατόρια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Βραβεύεται με χρυσούς κούφους και όχι μόνο, έχει παγκόσμιες διακρίσεις. Μετά από έφυγε ο Θέμος. Εσύ δουλεύεις πόσα χρόνια στη Σπονδή? Εγώ δούλευα, πλέον δεν δουλεύω. Ήμασταν 3 χρόνια, εγώ έμεινα 3 χρόνια, ο Θέμος έμεινε κάτι παραπάνω. Μετά τον απολύσαν και τον πήραμε εμείς, τον μαζέψαμε. Ευτυχώς, γιατί η Κρήτη πραγματικά απέκτησε ένα απίστευτο μοναδικό ταλέντο. Χωρίς υπερβολή. Μην δουλεύεις τέτοια. Εμείς επειδή δεν σε ταπεινώνουμε. Θα τα κόψουμε τα λιμυρά να κάνουμε μόνο γλυκά. Κανόνισε. Λοιπόν, δεν μιλάς. Κύριε Χρονόπουλε, πώς ξεκινάμε? Λοιπόν, θα βάλουμε την κρέμα γάλακτος. Μας κλέβει τις ατάκες. Θα τα κάνω εγώ, θα μου λες, τα κάνω. Σταμάτα να τρως τα υλικά εσύ. Καταρχάς, τα υλικά μας είναι πάρα πολύ απλά. Έχουμε κρέμα γάλακτος, ναι. Σοκολάτα γάλακτος, λίγη μαύρη κουβερτούρα, κανέλα και
φρέσκια φυσική βανίλια. Και αρκεί αυτό για να κάνεις αυτό. Μαδαγασκάρης. Αυτή δεν είναι σαν τη βανίλια που ξέρουμε τη σκόνη. Όχι, δεν είναι η βανίλια σκόνη, είναι φρέσκια βανίλια Μαδαγασκάρης. Έχουμε βάλει την κρέμα γάλακτος να ζεσταίνεται. Η βανίλια δεν δουλεύεται όπως είναι σε στίκ, δεν το βάζουμε έτσι. Το ανοίγουμε με το μαχαίρι. Μέσα είναι ο σπόρος. Και με το μαχαίρι μετά τραβάμε το σπόρο. Αυτό είναι. Και χρησιμοποιούμε αυτό. Αυτό έχει μυρωδιά, έχει. Αυτό έχει άρωμα, βέβαια. Μυρίστε και το στίκ, να δείτε πώς είναι. Αλλά έχω δει ότι χρησιμοποιείτε και το στικάκι, το ρίχνετε. Βέβαια, θα βάλουμε και το στικάκι μέσα. Α, βάλτε το. Έλα, βάλτε το μέσα στην κρέμα γάλακτος. Οπότε το βάζουμε μέσα. Ανακατεύουμε παράλληλα. Παραγιός είναι τώρα ο Θέμος. Του Θέμου την ενότητα είσαι εσύ, Παραγιός. Ναι. Και εσύ τι είσαι, εγώ κάνω δημόσιες σχέσεις. Κανόνεις εσύ. Σουλτάνα, μην λερωθεί, μακριά το φούρνο. Κύριε Χρονόπουλα, ακούτε πώς μου συμπεριφέρονται. Πρέπει να αφήσουμε τα αρωματικά να πάρουν κάποια ώρα να... Εμείς, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θα ρίχνουμε και την κανέλα παράλληλα. Λοιπόν, έχετε βάλει πόσα... Πείτε μας λίγο ποσότητες. Κρέμα γάλακτος. Ένα κιλό κρέμα γάλακτος. Ένα κιλό κρέμα γάλακτος. Πλήρης, όχι light. Πλήρης, 35% λιπαρά. Λοιπόν, τη βάζουμε να βράσει σε δυνατή φωτιά, σε μέτρια. Τη βάζουμε σε μέτρια φωτιά. Βάζετε μέσα βανίλια Μαδαγασκάρης. Βάζετε ξυλάκια κανέλας. Το ξύλο κανέλας. Το αφήνουμε να πάρει μία βράση. Τα υλικά θα τα δείτε σε λίγο με λεπτομέρεια, ακριβώς τις ποσότητες. Και πόσα τρουφάκια θα μας βγάλει, τι ποσότητα. Αυτό μας βγάζει πολλά, περίπου στα 100 τρουφάκια. Α, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολλά. Μπορεί και παραπάνω. Κερνάς δύο μέρες. Εξαρτάται το μέγεθος που κόβουμε. Εδώ έχουμε σοκολάτα γάλακτος, σοκολάτα μαύρη, κουβερτούρα. Τα βάζουμε μαζί εδώ. Ιδανικά, αφού πάρει μια βράση, το σκεπάζουμε με μια μεμβράνη και το αφήνουμε γύρω στη μισή ώρα να ξεκουραστεί. Γιατί έτσι μεμβράνη? Βγαίνουν τα αρώματα, γιατί αν το αφήσουμε χωρίς να το σκεπάσουμε, οι υδρατμοί θα απελευθερώσουν τα αρώματα. Άρα δεν θα έχουμε τόσο πλούσια και φινετσά τη γεύση στο τέλος. Ωραία. Ένα μυστικό που πρέπει να κρατήσουν οι κυρίες και οι φίλοι. Ακριβώς αυτό. Βάζουμε λοιπόν την κρέμα γάλακτος ένα κιλό σε δυνατή φωτιά και μόλις φουσκώσει τη σβήνουμε, τη σκεπάζουμε και τη βάζουμε και την αφήνουμε στην άκρη να αρωματιστεί. Αφού αρωματιστεί, έχουμε τη σοκολάτα εδώ πέρα. Μπορούμε, αν δεν έχουμε κανέλα ή βανίλια, να βάλουμε κάτι άλλο. Αν δεν έχουμε κανέλα ή βανίλια, μπορούμε να το αρωματίσουμε ό,τι θέλουμε. Σε κάποιους αρέσουν και λίγο πιο μαγειρικά μπαχαρικά, όπως μασκοκάριδο, όπως πιπέρι. Δεν περιοριζόμαστε σε κάτι. Από εκεί και πέρα είναι. Ξύσμα τα βάζουμε. Μπορούμε να βάλουμε ξύσμα λεμονιού, ξύσμα πορτοκαλιού. Βέβαια, και να το σουρώσουμε επίσης. Κάποιο τσάι θα ταιριάζει. Τσάι είναι σούπερ. Ταιριάζει πάρα πολύ. Πώς ξέρεις, τύπου πράσινο τσάι. Τύπου πράσινο τσάι. Το Earl Grey είναι πάρα πολύ καλό. Το πιο. Earl Grey. Είναι το πιο γνωστό πράσινο τσάι. Παιδιά, βράζει. Βλέπετε εσείς στην οθόνη σας και μπορείτε να σημειώσετε τα υλικά της συνταγής. Ο μήνας που διανύουμε είναι μήνας γιορτών. Ξεκινήστε να φτιάχνετε τουρφάκια να κερνάτε. Τώρα βάζετε την κρέμα γάλακτος μέσα στις σοκολάτες για να λιώσουν, έτσι. Ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος. Με τη ένα σούρτο για να φύγουν έξω τα στίχη της βανίλιας και οι κανέλες. Και οι κανέλες. Μου επιτρέπετε λίγο να μυρίσω εδώ. Όχι απλά μυρίζει. Μυρίζει και η κανέλα, απίθανα. Και έχει μείνει και πολύ λίγο χρόνο μέσα, οπότε άμα το σκεπάζαμε θα ήταν ακόμα. Πιο έντονο το άρωμα, Δεν θα τα φάμε μετά, μην στεναχωριέσαι. Θέμο, μας δίνεις τη Μαρίς. Τη Μαρίς, ναι. Είδατε τι έχω μάθει δίπλα του. Τρομερός. Θέμος. Εγγύης. Για σένα λοιπόν, λέει. Το ξέρω, ναι, με κοροϊδεύει. Για μέρα θα σε καλέσω, σου πάρουμε συνέντευξη. Και μετά από λίγα λεπτά, μετά από ένα-δύο λεπτάκια τέλος πάντων, αφού έχει μαλακώσει σοκολάτα. Κοίτα να δεις, εγώ το φοβόμουν να το σκουσώ από τη σοκολάτα, λέω πώς θα λιώσει. Μαλακώνει πάρα πολύ εύκολα. Είναι σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, τώρα δεν είναι από ψυγείο. Τώρα να δείτε μυρωδιά που έχει μαλακώσει και σοκολάτα και έχει αναδύονται τα δικά της τα αρώματα. Και απλά... Εγώ και εμένα κουτάει που το έτρωγα από εκεί μέσα, αλλά δεν θα το κάνω γιατί είναι ντροπή. Κύριε Δημήτρη, εσείς που τα ξέρετε αυτά και έχετε σπουδάξει και στο εξωτερικό.
Στο Παρίσι, όταν παραγγείλεις, στη Βιέννη σοκολάτα ρόφημα. Μάλιστα. Δεν είναι κρέμα γάλακτος με κανονική ουσιαστικά σοκολάτα. Ουσιαστικά είναι κρέμα γάλακτος με κανονική σοκολάτα. Αυτό που έχετε τώρα εδώ. Αυτό εδώ που έχουμε θα μπορούσε να έχει περισσότερη ποσότητα κρέμας γάλακτος και να βγει ένα εξαιρετικό ρόφημα. Οπότε... Εάν θέλουμε να δώσουμε και μία αναλογία, περίπου στα 500 γραμμάρια κρέμα γάλακτος αντιστοιχεί στα 90 γραμμάρια σοκολάτα. Πολύ ωραία. Και μετά να πάτε στον καρδιολόγο σας, γιατί το πάτε τόσο το μπαλονάκι στην τσέπη. Όχι, 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 όχι. Ποτέ, ποτέ. Γυαλιστερή σοκολάτα, κυρία. Ακριβώς αυτό. Πολύ, ένα άλλο σημείο που πρέπει να προσέξουμε είναι ο τρόπος που ανακατεύουμε και το εργαλείο που χρησιμοποιούμε. Δεν χρησιμοποιούμε σύρμα, χρησιμοποιούμε πάντα μια κουτάλα, μια ελαστική σπάτουλα, μια μαρίζ. Κάτι. Για ποιο λόγο, κύριε Μητρή? Γιατί αν δεν βάζουμε αέρα. Αν ανακατέψουμε με το σύρμα, περνάει αέρας μέσα και μετά όταν παγώσει δεν θα λιώνει τόσο ευχάριστα στο στόμα να είναι... Θα έχει φουσκαλίτσες. Αυτό το λιώσιμο μου έκανε εμένα τη ζημιά. Έλειωσε το πρώτο, έλειωσε το δεύτερο. Δεν ξέρω αν το έχω κάνει καλά. Πήρα ένα ταψάκι και έχω βάλει με βράνι. Ακριβώς αυτό. Εντάξει. Γιατί αυτό... Θα το ρίξετε όλο το μείγμα μέσα. Θα βάλουμε το μείγμα μέσα, θα το κρατήσουμε στο ψυγείο και μόλις σταθεροποιηθεί, θα το κόψουμε. Για να το δουλεύουμε ένα πράγμα. Λοιπόν, τη μεμβράνη γιατί τη βάζετε? Η μεμβράνη μπαίνει για να μπορέσουμε να βγάλουμε μετά πιο εύκολα το... Το υλικό μας. Την κανάς, το τρουφάκι. Το άλλο το έχω κάνει φυσικά με λαδόπολα. Αυτό λέγεται κανάς. Ναι. Θα το βάλουμε κανάς, να το παίζουμε έξυπνο. Την είχα ακούσει πρώτη φορά γνωριζόμαστε. Την κανάς. Την κανάς, ο κύριος Στέλιος. Αφεντικό, δώσε με από τη λαντζά. Βλέπετε, κορίτσια, ότι βγαίνει ρευστό το αποτέλεσμα. Ναι. Βασικά, να το πάω στο ψυγείο, να φέρω το άλλο, να το κόψουμε. Να φέρεις το άλλο λίγο, να δούμε τη διαφορά. Ναι. Να δούμε λίγο τη διαφορά. Μην πλύνεις το μπολ. Ναι. Ξέρεις μετά τι θα κάνουμε. Πιο γρήγορα. Ορίστε, κύριε Χρονόπουλο. Με το Θέμο είχαμε... από τις καλύτερες συνεργασίες που έχω κάνει ποτέ στη ζωή. Και εμείς πρέπει να σας ομολογήσουμε. Γιατί είναι καλό παιδί, γιατί μαγειρεύει. Εκτός από το ότι είναι εξαιρετικός άνθρωπος, είναι απίστευτος επαγγελματίας. Πολύ σπάνια βρίσκεις τέτοιους ανθρώπους. Δεν τον ματιάζω. Υπάρχει πολλοί κόσμος που το λέει συνέχεια, δόξα τω Θεώ δεν παθαίνει κάτι ο Θέμος. Το έχουμε προσέξει, κακό σκυλί. Εμάς, όταν μας μιλούσε για εσάς, πρέπει να σας πούμε ότι σας παρουσιάζει πάρα πολύ αυστηρό. Ενώ είστε πολύ κανονικός. Τόσο γλυκός. Τόσο σοκολατένιος. Εσύ δεν μας είπες να προσέχουμε τι θα πούμε για να μην σε εκθέσουμε. Μας έχεις αγχώσει μια εβδομάδα. Δεν μας έλεγε. Το προσπερνάω γιατί κρατάω και μαχαίρι. Εσύ την κουτάλα τι θες πάνω από τον τελεσμένο. Προφυλάζομαι. Λοιπόν, το μαχαίρι. Το μαχαίρι σε ζεστό νερό. Πορκέ. Για να μας διευκολύνει το κόψιμο. Άκου να μαθαίνεις, να μου κόβεις έτσι την κανάς. Οπότε το μαχαίρι δεν κολλάει στην κανάς. Η κανάς είναι πολύ μαλακή. Αν το μαχαίρι δεν είναι ζεστό, θα κολλάει, δεν θα κόβεται αυτά. Δεν θα κάνουμε δουλειά. Την κανάς την αφήσουμε στο ψυγείο στη συντήρηση περίπου στη για πόση ώρα. Σίγουρα χρειάζεται ένα τρίωρο, τρεις-τέσσερις ωρίτσα σίγουρα. Από εκεί και πέρα εξαρτάται και από το ψυγείο που έχει ο καθένας. Θα δούμε. Να έχει... Να έχει σταθεροποιηθεί. Θα το δείτε. Δεν υπάρχει. Ένα άλλο... Εμείς θα το κάνουμε τετράγωνο τώρα. Απλό, πιο βατό, στην καθημερινότητα. Αλλιώς, αν θέλουμε, όπως τα κόβουμε τετράγωνα, μπορούμε μετά να τα πλάσουμε στρογγυλά. Α, να τα πάρουμε στο χέρι τους, όλος το κλασικό. Ναι, το κλασικό το σχήμα. Κύριε Θέμη, μπορείτε να το βάλετε στην συντήρηση, παρακαλώ. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Είστε πολύ καλές. Δεν το κόβουμε όλο γιατί. Θα ξενυχτήσουμε. Ναι. Και μετά τετραγωνάκια. Κύριε Ζερβέν, πώς είσαι λίγο. Ναι. Με στεναγμούς ακούω, μου γκριτά επίσης. Κόσμος πίσω από τις κάμερες. Είναι υπέροχα πλάνα. Ναι. Οι κύριοι που είναι μαζί σας, τι είναι, δοκιμαστές? Οι κύριοι που είναι μαζί μας, είναι... Πες Χρονόπουλε, εγώ στην είμαι. Μάλιστα. Πείτε μας, κύριε Χρονόπουλε, την αλήθεια, είστε στη τηλεόραση. Μάλιστα. Να ξεκινήσω με την κυρία. Ναι. Ναι. Μπορούν να συζητούν από μόνοι τους, γιατί όχι. Δεν έχουν μικρόφωνο και δεν ακούγονται γι' αυτό. Θα είμαστε σαν βραζιλιάνικο. Και τώρα δεν τους βλέπει και ο κόσμος και δεν ξέρουν ποιοι είναι τώρα. Είναι συνεργάτες σας. Είναι συνεργάτες μου. Η Ελένη, η Φωτάκη, έχει το ζαχαροπλαστείο, όνειρα γλυκά.
στα Χανιά. Μακράν το καλύτερο. Πήγα να ρωτήσω κριτικιά. Ναι. Όνειρα γλυκά, τι ωραίο. Μόνο η γυναίκα θα μπορούσε να το έχει αυτό το ζαχαροπλαστείο. Βέβαια. Και ο άλλος κύριος. Είναι... Ο άλλος κύριος είναι ο Μάκης ο Μπουσούνης. Μπουσούνης, δεν είσαστε κριτικός. Ο κριτικός είναι. Κριτικός, κύριε Μάκη. Και εσύ ξέρεις το Μάκη. Φατσικά τον ξέρω το Μάκη. Ο κύριος Μάκης έχει την γκουρμέ σεφ. Και... Για ένα σεμινάριο κατεβήκατε στην Κρήτη. Βασικά γι' αυτό έχω έρθει. Απευθύνεστε μόνο σε επαγγελματίες του χώρου ή και σε έναν άνθρωπο που έχει μεράκι να εξελίξει λίγο. Και στα δύο. Και στα δύο. Και στα δύο. Απλά εμείς τώρα θα έχουμε την Κυριακή έχουμε ένα επαγγελματικό σεμινάριο ζαχαροπλαστικής για γλυκά σε ποτήρι. Να πάρετε και το θέμα και εμάς μας κάνει το δεν έχει που να τα βάλει θα είναι ο θέμος θα είναι μαζί μας. Λοιπόν, βλέπετε στην κάτω μεριά της οθόνης ένα τηλέφωνο σταθερό. Μπορείτε να καλέσετε για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε το γητευτή της σοκολάτας από κοντά και να σας αποκαλύψει τα μυστικά για αυτή τη φλογερή αγαπημένη, τη σοκολάτα. Πάμε γιατί? Να δούμε τι κάνει. Γιατί κάνει μαγικά. Βάζει στα χέρια του. Δες τι κάνει. Πώς βάζουμε εμείς τις κρέμες του πρόσωπου οι γυναίκες. Βάζει σοκολάτα στα δάχτυλα. Πες θέμα, τι έχουμε κάνει εδώ. Έχει βάλει ο κύριος Δημήτρης σε μια λεκανίδα. Έχει βάλει μπίτερ σοκολάτα, πικρή σοκολάτα. Και έχει λιώσει. Έχει βάλει στα χέρια του, σε αυτά τα εκπληκτικά χέρια, τα έχει αλείψει με σοκολάτα λιωμένη. Και πάνω βάζει την κανάζ. Σε Μπεν Μαρί είναι λιωμένη σοκολάτα. Απλή, δεν έχει μέσα. Δεν έχει κάτι. Απλά είναι μαύρη σοκολάτα πίτα. Και μετά την βουτάμε στο κακάο. Αυτό το κάνουμε και θέλουμε να δώσουμε μια κρούστα στην κανάζ. Δηλαδή, όταν το δαγκώνουμε, θα το τρώμε. Θέλουμε να μετά το κακάο να ακούμε ένα κράτσο στο μόμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό να κατευθείαν αυτή η σοκολάτα ή η μαλακιά. Οπότε είναι κάτι πιο ωραίο, πιο παιχνιδιάρικο. Θα πας να κάνεις τις κληρώσεις, την κλήρωση σιγά-σιγά ή να πάω εγώ. Μπορείς. Να το φέρω εδώ ή δεν έχει σήμα. Κάτσε εκεί που έχει το δίκτυο για να την κάνουμε την κλήρωση. Εναλλακτικά του κακάου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ζάχαρη άχνη. Θέλω να σου πω ότι μας έχετε κάνει ζημιά. Μία συνεργάτηδα έχει αφήσει την κάμερα και κάθεται και γράφει σημειώσεις. Πώς κάνει. Γεια σου Μέρη, να τα κάνεις να μας τα φέρεις κιόλας. Για πες Δημήτρη, εναλλακτικά. Εναλλακτικά του κακάου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ζάχαρη άχνη. Όπως εδώ. Έχουμε κάνει. Είναι ωραίο, διότι κάνεις, έχει και μία διαφορά στη γεύση. Έχει διαφορά στη γεύση. Σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει το κακάο, με τη ζάχαρη άχνη έρχεται λίγο πιο ελαφρύ. Εδώ τα έχουμε αυτά και διαφοροποιείται και στην εικόνα. Γιατί ό,τι προσφέρεις, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχει καλή εμφάνιση. Ακριβώς αυτό. Πρώτα περνάει από τα μάτια. Και η πρώτη αίσθηση που λειτουργεί είναι η όραση. Πού το συντηρούμε αυτό? Αυτό... Στο μπουφέ, στο συντηρούμε. Εκτός από εκεί, αν έχει πολύ ζέστη, το συντηρούμε στο ψυγείο. Στο ψυγείο μας. Και... Σε ταπεράκι κλειστό καλό είναι να μην πάρει υγρασία. Δεν ξέρω τώρα πόσες μέρες μπορεί να μείνει ακέραιο. Δεν το κόβω για πολλές μέρες, θα το έχουμε εξαφανίσει. Όταν το φτιάχνεις, δεν το φτιάχνεις για να το συντηρήσεις. Σωστά. Λέμε τώρα. Όχι, δεν κάνουμε κλήρωση γιατί δεν έχουμε, δεν έχουμε σήμα. Δεν έχουμε σήμα. Μας πέταξε το δίκτυο έξω. Λοιπόν, αυτά τα υπέροχα τσαντάκια κορίτσια. Πέτα τα στον κόσμο να τα πω. Τα έχετε διεκδικήσει. Τα μηνύματά σας είναι όλα κατοχυρωμένα στο λάπτοπ τη Δευτέρα. Άμα περιμένετε τσαντάκι έξω το Σαββατοκύριακο, να το κάντε λίγο υπομονή. Για την ώρα γράψτε τη συνταγή για την κανάλι. Νομίζω ότι σου κάνει σαμποτάζ κάθε μέρα. Κάτι έχει ένα εμπόδιο. Κάποιο σου δημιουργεί προβλήματα στη σχέση σου με το διαδίκτυο. Δώστε μας ξανά τα υλικά στο τελευταίο λεπτό της εκπομπής για να τα σημειώσετε και μη μου αγχώνεστε. Στο YouTube Καλό Μεσημέρι TV Show θα δείτε και τα υλικά, αλλιώς πάρτε τη Μαρία τη συνάδελφο που τα έχει σημειώσει να σας τα δώσει. Θα μπορέσετε να δείτε όλο το απόσπασμα με τα υλικά και τη διαδικασία από τον Δημήτρη το Χρονόπουλο και βοηθώ το Θέμο το Ρίγα πώς θα φτιάξει αυτά τα υπέροχα τρουφάκια. Τον εξαιρετικό Θέμο Ρίγα. Τον εξαιρετικό Θέμο Ρίγα. Θα καθίσετε εδώ, πότε είναι το σεμινάριο την Κυριακή? Το σεμινάριο είναι την Κυριακή. 10 η ώρα το πρωί, νομίζω. 10 η ώρα το πρωί, μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι περίπου. Στο κτήμα Πασπάτη. Και είναι μόνο για επαγγελματίες, αν θέλει κάποιος... Αν θέλει κάποιος ο οποίος έχει λατρεία με τη σοκολάτα, γιατί το θέμα μας θα είναι γλυκά σε ποτήρι, αλλά με σοκολάτα. Είναι καλοδεχούμενος. Θα είναι και ο Θέμος Ρίγας, κορίτσια, εκεί. Θα είναι και ο κύριος Θέμος, βεβαίως. Είναι έχετε ένα κίνητρο επιπλέον. Μάτα.
Ξέρεις πόσο το συμπαθούν οι κυρίες, οι νοικοκυρές? Εγώ το ξέρω πολύ καλά, γιατί είχαμε πρόβλημα όταν βγαίναμε από το εστιατόριο. Τον περιμένανε πάρα πολλές κοπέλες. Και δώρο, τον περιμένει Λένα απ' έξω. Με την παντόφια. Το ρολόι θα φας το βράδυ, μου λέει τσόκαρο. Τσόκαρο, ναι. Καλό είναι και αυτό. Λοιπόν. Αναδύματα. Κρήτη ήθελε. Δημήτρη Χρονόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Δώστε το χέρι σου στον άνθρωπο. Δεν μπορώ γιατί είναι όλο σοκολάτε. Με το καλό να ξανάρθετε. Ούτε χειρουργείο να κάναμε. Με τα χαρά θα μα έρθει, μα φτιάξετε κι άλλα γλυκά. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, πραγματικά. Εγώ ευχαριστώ για αυτή τη γευστική φαντασία. Περάσαμε πάρα πολύ καλά. Και τώρα που θα κλείσει η εκπομπή, θα περάσουμε ακόμα καλύτερα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που φτιάξαμε. Ρίγα Πολύχρονο, να σε χαιρόμαστε και να σε δούμε όπως επιθυμούμε. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς, να περάσετε πολύ όμορφα. Ακολουθεί ενημέρωση του Δελτίου Ειδήσεων και έπειτα Κρήτη σήμερα. Και στη ροή του προγράμματος της Κρήτη TV θα δείτε πολλά περισσότερα και ενδιαφέροντα. Καλό Σαββατοκύριακο.